Λίμνη Βεγορίτιδα, τα γαλήνια νερά της προσελκύουν πολύ κόσμο όλες τις εποχές του χρόνου. Το ψάρεμα, η βαρκάδα και τα θαλάσσια σπόρκατα τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρουν στιγμές πραγματικής χαλάρωσης, ξεκούρασης αλλά και διασκέδασης τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Το τουριστόραμα προκειμένου να μάθει τα μυστικά της λίμνης έκανε βαρκάδα και ο καπετάνιος μας αποκάλυψε τα πάντα. Βρισκόμαστε στη λίμνη Βεγορίτιδα, εν πλώ, σε υψόμετρο 600 μέτρων. Καπετάνιος, ο κύριος Παπαγιαννίδης. Μαζί του θα δούμε τα μυστικά της λίμνης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το χωριό Περαιά, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ όμορφο εκκλησάκι, το οποίο ονομάζεται Άγιος Θεόδωρας. Και από εδώ και πέρα μπορούμε να δούμε και τον Άγιο Παντελήμονα και την Άρνηση. Στη λίμνη Βεγορίτιδα, το βαθύτερο σημείο της οποίας είναι 45 μέτρα, μπορούν οι επισκέπτες να θαυμάσουν από κοντά διάφορα είδη πουλιών και ψαριών. Στη λίμνη μας έχει πάρα πολλά είδη πουλιών, τα οποία λέγονται, έχει πάπιες, έχει χήνες, έχει κύκνους, έχει από όλα τα είδη άγρια πουλιά, τα οποία αυτή την εποχή μαζεύονται στη λίμνη λόγω του καιρού για να μπορούν να επιβιώσουν. Το ψάρεμα στη λίμνη Βεγορίτιδος επιτρέπεται και με καλάμι και με δίχτυα και ψαρετούφεκο, το οποίο κάνουμε και εμείς. Τα ψάρια που βρίσκονται στη λίμνη είναι γουλιανός, τούρνα, γρυβάδια, πλατίκες, τα οποία και πολλοί ανθρώποι επιβιώνουν από αυτό, ζουν με το ψάρεμα. Από τη λίμνη μπορείτε να δείτε από μακριά τον οικισμό του παλαιού Αγίου Αθανασίου και την Άρνησα, στην οποία υπάρχει το τζαμί που έμενε επί τουρκοκρατίας ο Αλή Πασάς και χρονολογείται πριν από το 1591. Το τζαμί έχει κατασκευαστεί επί τουρκοκρατίας, το οποίο έμενε ο Αλή Πασάς και είχε κατασκευαστεί σε εκείνο το υψόμετρο για να μπορεί να επιβλέπει όλο το κάμπο της Άρνησας και να κάνει το κουμάντο του. Όλοι οι επισκέπτες των γύρω περιοχών μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν βαρκάδα στη λίμνη, στην οποία μπορούν να απολαύσουν και τον καφέ τους στην καφετέρια που υπάρχει μέσα σε αυτή.